Μια μεγάλη νίκη για μας σήμερα έγινε μέσα από προσπάθεια όπου τα παιδιά κατάθεσαν ψυχή καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Για τα δεδομένα της εποχής όπου μαζευτήκαμε από την Κυριακή και έπειτα όλη η ομάδα μαζί, Κυριακή μιλάμε σήμερα, είναι Πέμπτη, θεωρώ ότι καταφέραμε να παρουσιάσουμε μια εικόνα η οποία μας έδωσε την νίκη. Η αστάθεια σίγουρα είχε να κάνει με το ότι κάναμε 4 μέρες προετοιμασία σαν ομάδα, αλλά καταφέραν τα παιδιά με την προσωπικότητα και την ποιότητα που έχουν, με τη βοήθεια και του κόσμου, να σπρώξουν την ομάδα προς τη νίκη. Είχαμε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που προηγούμασταν μέχρι και 11 πόντους, 63-52. Αντέδρασε ο αντίπαλος, αλλά μιλάμε για ένα αντίπαλο που, το λέω συνεχώς, έχει παρουσίασει 3 ευρωμπάσκετ με το τελευταίο του 2011. Είναι 58 στην παγκόσμια κατάταξη και είμαστε 79 χωρίς παρουσία στο ευρωμπάσκετ. Οπότε είναι μεγάλη μέρα για μας, του Κυπριακού μπάσκετ. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, όλους μου τους συνεργάτες. Σας ήθελα να ευχαριστήσω και τον κόσμο και όλους τους ανθρώπους στην Ομοσπονδία γύρω από εμάς που μας υποστήριξα για να έρθει αυτή η νίκη. Επίσης, η καινούργια μέρα για την εθνική ξεκίνησε. 2 νέα παιδιά σε νεαρή ηλικία, ο Ροβέρτος που είναι δίπλα μου και ο Μιχάλης ο Κουμής, παίξαν καταλυτικό ρόλο να κερδίσουμε το παιχνίδι σήμερα και είναι η πρώτη τους συμμετοχή έτσι σε επίσημο και σοβαρό παιχνίδι και είμαστε περήφανοι και γι' αυτό και θα συνεχιστεί και στους επόμενους μήνες η ανανέωση της εθνικής μας. Ευχαριστώ. Εντάξει, από το μέρος των παιχτών δείξαμε ψυχή, δείξαμε χαρακτήρα. Παρόλο που δεν είχαμε πολύ καιρό να προετοιμαστούμε από την Κυριακή, όπως είπε και που ανέφερε ο προπονητής μου, ήμασταν μαζί. Αντιμετωπίσαμε μια χώρα η οποία είναι και πιο μεγάλη πληθυσμιακά, έχει και 3 παρουσίες ευρωμπάσκετ και δείξαμε ότι μπορούμε να τους κοντράρουμε, μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε, μπορούμε να τους δούμε στα μάτια και πιστεύω ήταν μεγάλο βήμα για το κυπριακό μπάσκετ. Όσον αφορά τους συμπαίκτες μου και τον κόσμο, πιστεύω χρειαζόμαστε τον κόσμο κοντά μας. Δείξαμε ενέργεια, δείξαμε πάθος και αυτό δεν θα μπορούσαμε να το δείξουμε δίχως τον κόσμο. Και πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια συνεχιστεί. Κάναμε ένα πολύ καλό πρώτο βήμα και ελπίζω να έχουμε και άλλες επιτυχίες. Αυτά. Η αλήθεια το αντιλήφθηκα στο ημίχρονο. Ξέρεις, αφοσιωνόμαστε στο παιχνίδι και καμιά φορά δεν το παρατηρούμε ότι υπήρχε τόσος κόσμος. Είναι πολύ ευχαριστώ. Η Ομοσπονδία έκανε μια κίνηση η οποία είχε να κάνει με την προβολή του event, του αγώνα, πολύ ψηλού επίπεδου σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ευχαριστούμε τον κόσμο. Νομίζω ότι είπα και πριν ότι έπαιξε ένα καταλυτικό ρόλο στο να κερδίσουμε το παιχνίδι και η καλαθόσφαιρα φέρνει συγκινήσεις, προσφέρει χαρά. Οπότε αυτό όλο έγινε από τον κόσμο και τους ευχαριστούμε και πάλι. Λοιπόν, αυτά ακούσαμε τι είπε ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, ο κύριος Λίνος Γαβριήλ. Δυστυχώς εγώ δεν είχα ήχο για να ακούσω τι ακριβώς έχει πει. Η Κύπρος επικράτησε 69-67 της Πορτογαλίας. Να επιστρέψουμε όμως στη δημοσιογραφική για να ακούσουμε τι θα μας πει και ο Πορτογάλος τεχνικός. Summarized one, we had big problems to play like a team, both defensively and offensively. But it was not a surprise for us because we only gathered the team 3 days ago. So this is the new FIBA rules. We cannot do nothing about that. But it's not possible to prepare a team with 3 days. So we had big problems to play like a team. We made a lot of mistakes in the first half. A lot of defensive mistakes. Second half we went better on defense, but we had then big problems in offense. So we were not enough patient in offense to find the best solutions. And we turned over the ball 20 times. It's too much. But
As I told in the beginning, the main question for me is that with 3 days preparation, it's not possible to have a team playing as a team. But that's the way it is. So let's see what we can do in future. And that's it. Okay. Okay. Το σχόλιο μου είναι η ανακεφαλαίωση. Είχαμε ένα πρόβλημα σαν ομάδα αμυντικά και επιθετικά. Δεν ήταν έκπληξη για μας. Μαζευτήκαμε πριν από 3 μέρες. Μόλις είναι οι νέοι κανονισμοί της FIBA και είναι δύσκολο να μαζέψεις την ομάδα και να φτιάξεις μια ομάδα τόσο σύντομα. Κάναμε πολλά λάθη στο πρώτο ημίχρονο και αμυντικά. Στο β' ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι στην άμυνα, αλλά πάλι είχαμε πολλά προβλήματα. Δεν είχαμε υπομονή στην επίθεση και καλύτερες επιλογές. Με 20 λάθη είναι πάρα πολλά. Με 3 μέρες δεν είναι πιθανό να φτιάξει ομάδα. Coach, if you have anything else to add or no? It's up to you. No, nothing else. Just to say that we were very well received in Cyprus. We were in a good lodgement, good food, good gym, no problems to practice. So thanks for your hospitality and. We'll retribute it when you go to Portugal. So we just hope to win the game in Portugal. Συμπλήρωση για την υποδοχή. Ήταν πάρα πολύ καλή υποδοχή στην Κύπρο. Καλό το ξενοδοχείο, καλό το φαγητό, πολύ καλό και το γήπεδο. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, είπε ο προπονητής, και θα φροντίσουμε να έχετε την ίδια θετική φιλοξενία.